Το θέμα αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη και ο Λευτέρης Συμβουλάκης, ο οποίος βρίσκεται κοντά μου στο στούντιο για να δούμε περισσότερες πτυχές σε σχέση με τις εξελίξεις και κυρίως, Λευτέρη, σε ό,τι αφορά τη θεωρία των αρχαιολόγων για αυτό το ομολογουμένως πολύ σπουδαίο έβριμα, το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και εντός αλλά και εκτός Κρήτης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όλων. Να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι μια καταγραφή του αρχαιολόγου του Νίκου Παναγιωτάκη τη δεκαετία του 80 είχε καταδείξει σε διάφορες περιοχές της Πεδιάδας ότι βρίσκονταν φρικτορίες. Ο συγκεκριμένος λόφος Παπούρα, που την ονόμαζαν και Σωρό Παπούρα, θεωρούνταν ότι ήταν μια φρικτορία. Δεν είχε ανασκαφή όμως. Η ανασκαφή έγινε τώρα εξαιτίας των προβλέψεων που υπάρχουν στη μελέτη του αεροδρομίου να ταπεινωθεί ο λόφος για να τοποθετηθεί το ραντάρ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ανασκαφικών εργασιών αποκαλύπτεται ένα έβριμα που όμοιό του δεν έχουν δει οι αρχαιολόγοι. Έμειναν άφωνοι. Οι αναφορές που φτάνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με τις φωτογραφίες προφανώς και αφήνουν άφωνη και την κυρία Μενδώνη, η οποία το συγκεκριμένο ταξίδι που έκανε, το έκανε με γνώμονα την αυτοψία για να δει η ίδια το έβριμα αυτό. Το έβριμα αυτό, Κατερίνα, είναι πιθανότατα, είμαστε στην τεκμηρίωση, δεν το ξέρουμε ακόμα με σιγουριά, ένα ιερό, το οποίο να φανταστεί κάποιος ότι βλέπουμε σήμερα τα θεμέλια του, η έκεντρη κύκλη είναι τα θεμέλια του, ο εσωτερικός, ο μικρότερος κύκλος είναι 12 μέτρα, σε αυτόν μέσα είναι φτιαγμένος ένας ισοσκελής σταυρός, ενώ ο εξωτερικός κύκλος του ιερού δίνει διάμετρο 70 μέτρα από τη μια πλευρά στην άλλη. Η τυχοποιία στο 1,60 και οι κλίσεις που έχουν δείχνει ότι υψωνόταν ένα κτίριο από εκεί και πάνω, το οποίο ήταν κυλινδρικό και κονικό, κατέληγε δηλαδή σαν μια μικρή πυραμίδα, αλλά ήταν στρογγυλό. Δίνει την αίσθηση λοιπόν ότι ήταν ένα ιερό, προανακτορικό, δηλαδή πριν από τα μινωικά χρόνια, που όμοιό του βρίσκει κάποιος στην Κιλικία, στην Καπαδοκία, στην Κύπρο, στην Ιορδανία, στη Μεσοποταμία. Υπάρχει λοιπόν η θεωρία ότι πολύ πιθανόν η λατρεία του Δία να ανήκει και στον ευρύτερο ανατολικό χώρο της Μεσογείου. Τώρα, για το τι λένε οι αρχαιολόγοι ότι μπορεί να είναι αυτό που βρέθηκε. Κατά τη μυθολογία, κατά τον Ισίωδο, τον Καλλίμαχο, αναφέρεται ότι ο Δίας γεννιέται στη Δίκτυ και μεταφέρεται από τη Ρέα στην Ίδη για να τον κρύψει από τον Κρόνο, ο οποίος έτρωγε τα παιδιά του. Η ίδια του έχει δώσει την πέτρα τυλιγμένη μέσα σε ντόνια. Παίρνει το παιδί, τον Δία δηλαδή, τον πατέρα των Θεών, τον μεταφέρει και στη διαδρομή, όπως λέει η μυθολογία, πέφτει ο ομφαλός του παιδιού. Ως ήθισε δηλαδή. Το σημείο στο οποίο πέφτει ο ομφαλός του παιδιού, που αναζητείται, έχει ονομαστεί ομφάλιο πεδίο, και θεωρούν πολλοί αρχαιολόγοι ότι δεν αποκλείεται να πέφτει ο ομφαλός κάπου στην Πεδιάδα, ίσως στο συγκεκριμένο σημείο, και εκεί ανεγείρεται εκείνα τα χρόνια, δηλαδή 3.000-2.000 π.Χ. Το ιερό αυτό που σήμερα βρίσκουν. Αν αυτό ισχύει, έρχεται συνάδει απόλυτα με το μύθο και για την αρχαία πόλη Θενές, που τοποθετείται κάπου κοντά στο Σαμπά ή στην περιοχή και πάλι της Πεδιάδας, και να μην ξεχνάμε εντωμεταξύ ότι η Πεδιάδα ολόκληρη ήταν μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες διαχρονικά περιοχές σε όλες τις περιόδους του πολιτισμού μας. Να πούμε ότι έχουν εντοπιστεί από την πλευρά του κυρίου Παναγιωτάκη τη δεκαετία του 80 πάνω από 170 θέσεις που θα μπορούσαν να είναι φρικτορίες, δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα των μινωητών ανάβοντας φωτιές. Δεν αποκλείεται λοιπόν το συγκεκριμένο που βρέθηκε και το συναντάμε, το δείξατε και σε φωτογραφία νωρίτερα, στο Κιοπεκλή Τεπέ, εκεί συναντάτε ένα παρόμοιο, μια παρόμοια κατασκευή, δηλαδή στην Νότια Καπαδοκία, να προέρχεται από την
ολόκληρη εποχή της Μεσοποταμίας Ασσυριακής περίοδου. Δείξατε και το νέο κέντρο κύκλο, τον εσωτερικό, το μικρότερο, μαζί με τον ισοσχελή σταυρό. Το βλέπουμε στις οθόνες, όπου εκεί υπάρχει και ο προσανατολισμός. Θα δει κάποιος, ας πούμε, βορειοανατολικά, βορειοδυτικά, χαραγμένο πάνω. Ο σταυρός είναι εναρμονισμένος, προσανατολισμένος στο μαγνητικό βορρά. Ο μαγνητικός βορράς στις περιπτώσεις ιερών, λένε οι αρχαιολόγοι, σχετίζεται άμεσα με τη γη και τον ουρανό. Η Αιγαία και ο ουρανός ήταν εκείνοι που είχαν προειδοποιήσει τη Ρέα για το Δία. Συνεπώς υπάρχει μια ιστορία, μια τεκμηρίωση γύρω από όλο αυτό το εύρημα, το οποίο είναι εξαιρετικό όπως εκτιμούν οι αρχαιολόγοι και μοναδικό. Και ιδιών τυχαίο που ζητά πλέον και ο Δήμαρχος και την προστασία και την αναδειξή του και να προχωρήσει και η ανασκαφή, να υπάρχει διεύρυνση ανασκαφών ευρύτερα στο χώρο, ούτως ώστε κάποια στιγμή να γίνει και επισκέψιμος, να αξιοποιηθεί. Κατερίνα, δηλαδή, ίσως είναι από τις μοναδικές φορές, για να το πούμε και αυτό να καταλαβαίνει ο κόσμος, που έρχονται δύο υπουργοί, υπουργός πολιτισμού, ο υφυπουργός υποδομών, αρμόδιος για το αεροδρόμιο, και το βράδυ της ημέρας της αυτοψίας, εχθές το βράδυ, βγαίνει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ότι θα κατατεθεί νέα μελέτη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την οριστική θέση του ραντάρ και ότι τα αρχαία θα μείνουν στη θέση τους. Με τέτοια ταχύτητα δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ καμία αρχαιότητα σε κανένα μεγάλο έργο. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, είναι μια ευτυχή συγκυρία ότι και ο πολιτισμός και οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις προστατεύονται και αναπτυξιακά έργα μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, αρκεί να υπάρχει μια συνεννόηση και καλή θέληση από τους φορείς. Είναι σίγουρα ένα θέμα με τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο θα το βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.